Νομίζω ότι η μεταπίδηση... Νομίζω ότι η μεταπίδηση κάποιου από τον ένα πολιτικό φορέα στον άλλον έχει να κάνει με την πολιτική που υπηρετεί. Και αν η στρατηγική είναι η ίδια ή διαφορετική. Δεν μας εκπλήσει. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε δει πολλές τέτοιες μετακινήσεις, οι οποίες βέβαια υπηρετούν μία γραμμή ιδιωτικοποιήσεων, την πολιτική απελευθέρωσης, όπως είπαμε, που δεν είναι διαφορετική, για παράδειγμα, η πολιτική του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ, όσον αφορά το θέμα της απελευθέρωσης των μεταφορών. Αυτό έρχεται να υπηρετήσει βέβαια και ο κύριος Σπυλιόπουλος με την πρόταση που του γίνεται να είναι πρόεδρος των ΟΣΕ, ο οποίος ανήκει στο Περταμείο. Και το Περταμείο βέβαια ανήκει στο Περταμείο ΟΣΕ. Έτσι δεν είναι? Όχι. Α, είναι αυτές που έχουν εξαιρεθεί. Μάλιστα. Αυτό επειδή έχει πολλά χρέη, μου φαίνεται. Όλοι άλλοι ανήκουμε, ναι. Επίσης, αυτή είναι η γραμμή που θα υπηρετηθεί και είναι γνωστό ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την τετραετία είναι να δοθούν η συντήρηση των γραμμών σε εργολάβους. Νομίζω αυτό είναι το πρόγραμμα που έχει η Νέα Δημοκρατία. Και αν δεν κάνω λάθος, ήδη ετοιμάζεται πακέτο να δοθούν η συντήρηση των γραμμών. Και όχι μόνο για λίγα χρόνια, για 5-10 χρόνια, όπως έχουμε πληροφορηθεί. Και μιλάμε για ετήσιο κόστος πάνω από τα 50 εκατομμύρια, όπως φαίνεται, αυτό εκτιμάται. Θα θέλαμε να μας πείτε πάνω σε αυτό, αν πράγματι είναι έτσι και αν στηρίζετε μία τέτοια πολιτική σε σχέση με τη συντήρηση των γραμμών. Επίσης, θα θέλαμε να μας πείτε... Έχει πάρει βέβαια η Κόσκο, όπως λέτε εδώ, και την εκθιάζετε, την πιστοποίηση από τη Δημιουργική Αρχή Σιδηροδρόμων για την εκτέλεση εμπορικών δρομολογίων, όπως βέβαια και μια ρουμάνικη εταιρεία. Πού βρίσκεται αυτή η ιστορία και αν πράγματι αυτό έρχεται να υπηρετήσει τις ανάγκες εδώ του λαού, αυτή η πολιτική που ασκείται με την Κόσκο αλλά και άλλους μονοπωλιακούς ομίλους. Ξέρουμε στην Κόσκο ποιες είναι οι εργασιακές σχέσεις. Μιλάμε για μεσαιωνικές εργασιακές σχέσεις. Και είναι γνωστές οι καταγγελίες των εργαζομένων στην Κόσκο όσον αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας τους. Αυτή θα είναι βέβαια η εξέλιξη και με άλλους μονοπωλιακούς ομίλους. Ήδη σχεδιάζεται ένα Mega Logistics Center, όπως λέτε, στο Θριάσιο 2 και θέλουμε να μας πείτε αν πράγματι εδώ έχει προχωρήσει, πού βρίσκεται και ποια είναι η θέση σας συνολικά για όλη αυτή την πολιτική που ασκείται σήμερα. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα με τους εργαζόμενους. Είναι γνωστό ότι στην ΕΣΤ, που φαντάζομαι ότι έχετε μία γνώση, υπάρχουν πολλοί μαθητές που τελείωσαν τη σχολή. Αυτοί συνήθως είναι, πώς το λέμε, στελεχώνουν ειδικότητες του ΟΣΕ. Τι θα κάνετε με αυτούς, θα τους προσλάβετε ή θα τους απολύσετε? Υπάρχουν αυτοί οι εξάμηνες συμβάσεις, αορίστου χρόνου. Τι θα κάνετε με αυτούς, θα τους κάνετε αορίστου χρόνου ή θα είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που θα απολυθούν? Υπάρχει η διαδικασία υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας αυτή την περίοδο. Έχετε πρόθεση σαν πρόεδρος του ΟΣΕ να συμφωνήσετε με τους εργαζόμενους σε αυξήσεις μισθών, σε εργασιακές σχέσεις τέτοιες που δεν θα κινδυνεύουν από ατυχήματα, γιατί η ένταση εντατικοποίηση δουλειά, οι 16 ώρες δουλειάς που είπε ο κύριος Σταραγάκης προηγουμένως στους εργαζόμενους, έχει σαν αποτέλεσμα τα ατυχήματα. Όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά και για τους επιβάτες και για το έργο που υπάρχει. Θα υπάρξουν μέτρα υγιεινής ασφάλειας, που αυτό βέβαια συνδέεται, όπως είπαμε, και με την πρόληψη προσωπικού. Και θα ήθελα να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι που σε εξοδοτούνταν από τον ΟΣΕ έπαιρναν ένα ποσοστό σαν αποζημίωση, ένα ποσό, 15.000 ευρώ. Αυτό το 14 σταμάτησε. Και ξεκίνησε ξανά, όχι, ήταν μέχρι το 11. Από το 11 στο 14 σταμάτησε. Το 14 ξαναεπανήλθε πάλι αυτή η αποζημίωση.
και είναι περίπου 250 εργαζόμενοι οι οποίοι έφυγαν αυτό το διάστημα και δεν έχουν πάρει αυτό το ποσό. Έχουν πάει στα δικαστήρια, υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες τους δικαιώνουν και αν υπάρχει πρόθεση, ρωτάμε και τον κύριο Υπουργό βέβαια, να διορθώσει αυτή την αδικία σε βάρος αυτών των εργαζομένων του πρώην ΟΣΕ. Με αυτά εμείς ψηφίζουμε παρόν στην επιλογή του κ. Σπυριόπουλος, Προέδρου του ΟΣΕ.